Γιορτάζουμε σήμερα με τη δέουσα λαμπρότητα την 98η επέτειο από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και της Ιερής Θρακικής Γης. Το ιστορικό κορυφαίο αυτό γεγονός είναι το επιστέγασμα των μεγάλων επιτυχιών του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήταν τότε όπου απελευθερώθηκε ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού που ήταν ακόμη υπόδουλο. Και τότε η Ελλάδα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για τη διαμόρφωση των σημερινών της συνόρων που οδήγησαν και στην εδαφική της ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής επετείου και με σεβασμό στην ιστορία και στους προγόνους μας, καθώς και στους αγώνες τους, έχουμε χρέος εμείς οι Έλληνες να συναγάγουμε συμπεράσματα και να αντλήσουμε διδάγματα. Επισημαίνω τρία από αυτά. Το πρώτο είναι το δίδαγμα της ενότητας, το οποίο επαναλαμβάνω και θα επαναλαμβάνω πάντοτε, ιδίως αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Εμείς οι Έλληνες, ό,τι μεγάλο και σημαντικό, το επιτύχαμε ενωμένοι. Ενώ ο διχασμός και η διχόνοια οδήγησαν σε καταστροφές ή ακόμα και σε απώλεια του εθνικού μας κορμού. Το δεύτερο μήνυμα αφορά την υπεράσπιση της πατρίδας. Διαμηνύουμε προς όλους και ιδίως προς την γειτονική Τουρκία ότι το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουν διαμορφώσει οριστικά και αμετάκλητα τα σύνορα της Ελλάδας που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ως προς αυτά τα σύνορα. Άρα δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Οι δένοπλες δυνάμεις μας, έχοντας πίσω τους τη μεγάλη παράδοση των προγόνων μας και των αγώνων τους, είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούν τα σύνορα, το έδαφος και την κυριαρχία μας, που επαναλαμβάνω είναι σύνορα και έδαφος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο είναι ένα μήνυμα προς τη γειτονική Τουρκία για την αυθαίρετη κράτηση των δύο στελεχών των ενόπλων μας δυνάμεων. Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αδριανούπολη κρατούνται επί μακρόν, αυθαιρέτως και κατά παράβαση κάθε έννοιας κράτους δικαίου, δύο στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η αυθαιρεσία της Τουρκίας δεν είναι σε θέση να πλήξει τα στελέχη μας, των οποίων το ηθικό είναι ακμαίο στον υπέρτατο βαθμό, αποδεικνύοντας έτσι τι σημαίνει ελληνικό στρατός και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή όμως η αυθαιρεσία πλήττηκε μάλιστα κυρίως το κύρος της Τουρκίας και της ηγεσίας της. Και τούτο διότι αυτή η αυθαιρεσία, η οποία έχει προκαλέσει την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κατακραυγή, είναι πλήγμα εναντίον της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, ακόμη και εναντίον αυτού του πολιτισμού μας. Έστω και τώρα, ας αναλάβει η Τουρκία τις ευθύνες της απέναντι στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή κοινότητα εν γέννη. Χρόνια πολλά.